Ομάδα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη School for All. Ιστορία για σήμερα, ένα το κεφάλαιο της δεύτερης ενότητας και θα μιλήσουμε για τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα. Το σημερινό μας μαθηματάκι θα το αναλύσουμε σε μόλις 3 ερωτησούλες. Πάμε να τις δούμε. Ερώτηση νούμερο 1. Τι γνωρίζετε για το Διονύσιο το Φιλόσοφο? Λοιπόν, ο Διονύσιος ο Φιλόσοφος ήταν ο Μητροπολίτης της Λάρισσας, ο οποίος το 1600 οργανώνει ένα επαναστατικό κίνημα στη Θεσσαλία. Το κίνημα αυτό δεν πετυχαίνει και όταν απέτυχε, ο ίδιος διέφυγε στη Ρώμη και στη συνέχεια στην Ισπανία. Μετά από 9 χρόνια βέβαια επέστρεψε όπου πήγε στη Θεσπρωτεία και καλούσε τους κατοίκους της να εξελιχθούν. Περνάμε στη δεύτερη ερωτησούλα μας, πότε ανέλαβαν δράση οι Ρώσοι. Πριν απαντήσουμε την ερώτηση, θυμηθείτε από προηγούμενο μάθημα που είχαμε πει ότι οι Ρώσοι ήταν το ξανθό γένος, δηλαδή αυτοί οι οποίοι πίστευαν οι υπόδουλοι Έλληνες ότι θα έρθουν να τους βοηθήσουν για να διεκδικήσουν την ελευθερία τους. Οι Ρώσοι λοιπόν αναλαμβάνουν δράση το 18ο αιώνα, το 1700 και μετά δηλαδή, όταν οι αδερφοί Ορλόφ φτάνουν στη Μάνη μαζί με Ρώσους και Έλληνες στρατιώτες. Την ίδια στιγμή ο Δασκαλογιάννης ξεσηκώνει τα σφακιά και ο ελληνικός στόλος νικάει τον τουρκικό στο Τσεσμέ, που είναι ακριβώς απέναντι από τη Χίο. Οι συγκρούσεις αυτές τερματίζονται βέβαια με τη συνθήκη του Κιουτσούκα Ιναρτζή. Την είχαμε αναφέρει ξανά τη συνθήκη του Κιουτσούκα Ιναρτζή, η οποία είχε ένα πολύ ευνοϊκό όρο για τους Έλληνες μέσα. Πλέον με βάση αυτή μπορούσαν οι Ρώσοι να επεμβαίνουν στα εσωτερικά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ώστε να προστατεύουν τους χριστιανούς υπόδουλους. Επίσης μπορούσαν οι Έλληνες να υψώνουν και την ρωσική όπως και την αυστριακή σημαία στα καράβια και αυτό έκανε πολύ καλό στο να αναπτυχθεί το εμπόριο. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ερώτηση για το σημερινό μας μάθημα. Τι γνωρίζετε για τη δράση του Λάμπρου Κατσόνη? Λοιπόν, ο Λάμπρος Κατσόνης με ορμητήριο Τιγκαία, το νησί Τζιά δηλαδή των Κυκλάδων, και με τη βοήθεια ενός μικρού στόλου έπλεε στο Αιγαίο και χτυπούσε τον τουρκικό στόλο. Ένας από αυτούς που πολεμούσαν μαζί του ήταν και ο Γεώργιος Ανδρίτσος, ο πατέρας του μεγάλου ήρωα της Επανάστασης, του Οδυσσέα Ανδρούτσου. Λοιπόν, ομάδα, 3 ερωτησούλες μόνο για το σημερινό μάθημα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας για ακόμη μία φορά. Θυμηθείτε ότι μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να μας δίνετε δύναμη να συνεχίζουμε να μαθαίνετε κι εσείς πρώτοι ό,τι νέο ανεβάζουμε. Μέχρι το επόμενο School for All, να είστε όλοι καλά. Αντίος!